Τα στοιχεία από το σύνολο τη κινητή και ακίνητη περιουσία του θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον Φεβρουάριο του 2017 όλοι οι φορολογούμενοι. Για πρώτη φορά θα δηλωθούν και τα μετρητά που έχουν στην κατοχή του οι πολίτε, ακόμη και ποσά κάτω των 100 ευρώ, σύμφωνα με παράγοντε του Υπουργείου Οικονομικών που επικαλείται το βήμα, ενώ η δήλωση θα υποβάλλεται μόνο όταν υπάρχουν αλλαγέ και όχι κάθε χρόνο. Το σχέδιο του περισσολογίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προβλέπεται ότι φυσικά και νομικά πρόσωπα θα κληθούν να συμπληρώσουν για πρώτη φορά ένα ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο όπω το σημερινό Ποθενέσχε με προσυμπληρωμένα όλα τα στοιχεία που είναι ήδη γνωστά στην εφορία. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα δηλώσουν οι ίδιοι, ώστε στο μέλλον να μπορούν να δικαιολογήσουν την όποια μεταβολή τη περιουσία του. Αφού ελέγξουν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, ακίνητη περιουσία, αυτοκίνητα, δηλωθέν εισόδημα, ενίκεια, δάνεια, σκάφη κτλ., οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσθέσουν ότι λείπει από τη δήλωση και έχει κάποια αξία όπω πίνακε, οικογενειακά κοιμήλια, αντίκε κλπ. Μάλιστα, σύμφωνα με με παράγοντα του Υπουργείου Οικονομικών που μίλησε στο βήμα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν όλα τα μετρητά που έχουν στα χέρια τους, ακόμη και το 1 ευρώ. Ακόμη και παλιά όπλα και τη μαλφή θα πρέπει να δηλωθούν στο περιουσιολόγιο, αλλά στο Υπουργείο δεν έχουν καταλήξει ακόμη από ποια αξία θα δηλωθούν και ποιο θα τα εκτιμήσει. Όταν θα υπάρχει μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση, ο φορολογούμενος θα υποβάλει σε ένα μήνα την τροποποιητική δήλωση. Αυτό θα συμβαίνει σε περίπτωση μεταβίβασης ή απόκτησης του αλλά όχι για τα εισοδήματα τα οποία δηλώνονται κάθε χρόνο, καθώς τα ενημερώνονται απευθείας από το τάξης.